με τον οδυνηρότερο τρόπο ότι τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα που κάποιοι εκφωνούσαν μεγαλόστομα, κουνώντας επιδεικτικά σημαίες ιδεολογικής καθαρότητας και ηθικού πλεονεκτήματος, κατέρευσαν σαν χάρτινος πύργος από το έλλειμμα εαυτού, φρονήματος και έρματος, μοιραίων και άβουλων κομμένων κεφαλών που αποδέχθηκαν ως ανθρωπάκια να κυβερνούν μια υποδουλωμένη χώρα την ώρα που ο λαός της έλεγε το πιο μεγαλειώδες όχι στην υποταγή.